Καθώ η μάχη στα μέσα κοινωνική δικτύωση σχετικά με το αν πρέπει να τρώμε πρωινό ή βραδινό μένετε, θέλω κι εγώ να παρουσιάσω τα αποτελέσματα μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από μερικά χρόνια και έχει να προσθέσει κάποια στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι η συγκεκριμένη μελέτη ξεκαθαρίζει τι σημαίνει πρωινό και βραδινό, καθώ πρωινό σημαίνει γεύμα που καταναλώνει κάποιο μέχρι 2 ώρε αφού ξυπνήσει και βραδινό μέχρι 2 ώρε πριν κοιμηθεί. Επίση, η μελέτη εστιάζει αποκλειστικά στο κατά πόσο το πρωινό και το βραδινό επηρεάζουν το βάρο κάποιου, δηλαδή την πιθανότητα να έχει παχυσαρκία ή να είναι υπέρβαρο. Άρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε εξ αρχή αυτά τα δύο. Ο λόγο όμω που επέλεξα να παρουσιάσω αυτή τη μελέτη είναι γιατί κάνει μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στου συμμετέχοντε. Με έναν τρόπο, που όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να το διαβάσει τη μελέτη, ξεχωρίζουν του συμμετέχοντε σε πρωινού και βραδινού χρονότυπου. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ίδια και για τους δύο τύπους. Πάμε να το δούμε καλύτερα. Ξεκινάω πρώτα να μιλήσω για το πρωινό. Όταν οι συμμετέχοντες τσουβαλιάζονται όλοι σε μια ομάδα, φαίνεται ξεκάθαρο ότι όσο μεγαλύτερο πρωινό τρώνε, τόσο μικρότερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκη ή υπέρβαρη. Η ποσότητα του πρωινού ορίζεται ως ποσοστό σε σχέση με την ολική ημερήσια κατανάλωση τροφής. Όταν όμως χωρίζονται σε δύο ομάδες, σε πρωινό και βραδινό χρονότυπο, τότε παρατηρούμε ότι ο πρωινό χρονότυπο έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη το πρωινό σε σχέση με τον βραδινό. Ή για να το πούμε αντίστροφα, ο βραδινός χρονότυπος είναι πιο προστατευμένος από την παχυσαρκία όταν δεν τρώει πρωινό, σε σχέση με τον πρωινό χρονότυπο. Το συμπέρασμα εδώ είναι το εξής. Αν είσαι πρωινός τύπος, πρέπει οπωσδήποτε να τρως πρωινός. Αν όμως είσαι βραδινός τύπος, Τότε δεν είναι τόσο αναγκαίο. Πάμε τώρα στο βραδινό. Προφανώ και το πλούσιο θερμιδικά βραδινό αύξανε σημαντικά την πιθανότητα κάποιο να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Αλλά η ομάδα που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο βραδινό χρονότυπος. Δηλαδή, ο πρωινό χρονότυπος ήταν λίγο πιο προστατευμένο από το βραδινό, ενώ ο βραδινό χρονότυπο είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν κατανάλωνε θερμίδε το βράδυ. Εκτό από το πρωινό και το βραδινό, η μελέτη αξιολόγησε και την επίδραση των γευμάτων κατά τη διάρκεια τη υπόλοιπη μέρα σε σχέση με του χρονότυπου και δεν βρήκε καμία σημαντική διαφορά. Για μένα τα συμπεράσματα είναι δύο. Πρώτον, σίγουρα δεν πρέπει κανεί να τρώει τουλάχιστον δύο ώρε πριν τον ύπνο. Δεύτερον, καλύτερα να τρώτε πρωινό, ειδικά αν είστε πρωινό για να μην χάνουμε όμως το δάσος πίσω από τα δέντρα, το σημαντικότερο είναι να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η σωστή διατροφή είναι 95% τι τρώμε και μόλις 5% πότε τρώμε. Άρα αξίζει να τρώτε πρωινό μόνο αν είναι να φάτε ένα καλό πρωινό. Αν δεν είστε σίγουροι τι σημαίνει καλό πρωινό, τότε προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου που εξηγώ τι πιστεύω εγώ ότι είναι το ιδανικό πρωινό. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Σα ευχαριστώ.